και θα κλείσουμε με τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος Μάριος Γεωργίου σήμερα έβαλε 17 πόντους, είχε 8 rebound και 6 assist. Μια εξαιρετική εμφάνιση. Λέγαμε για το ρεκόρ καριέρας που ήταν 18, αλλά δεν ήταν 18, ήταν 29. Η αλήθεια είναι ότι η στατιστική υπηρεσία από ένα σημείο και προηγουμένως δεν είχε παρουσία και κάποια στοιχεία λείπουν. Και σβάλει 29 σε ένα μάτσο με τον Κεραυνό στο Στρόλο, που έπαιζε η ΑΕΛ μόνο με Κύπριους. Αλλά φέτος όμως κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας σου, Μάρια. Είναι σωστή αυτή η διατύπωσή μας? Πιστεύω πως ναι. Η ομάδα και ο κόουτς ο Ασφαλής με βοηθάει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Τα ρεκόρ είναι για τους δημοσιογράφους. Σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, βγάλαμε αντίδραση μετά τη δύσκολη ήττα που δεχτήκαμε στην Πάφο. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε άμυνα και προχωράμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Πώς νιώθεις για την φετινή ΑΕΛ? Μια ομάδα που είναι χτισμένη γύρω από εκρηκτικούς γκάρτ, τώρα ήρθε και ο ψηλός που αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Πώς νιώθεις για αυτήν την ομάδα, πόσο μακριά μπορεί να πάει και με τον κόσμο που γεμίζει το Σολομονίδης? Νιώθω πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού που παίζουμε. Τρέχουμε πολύ, σουτάρουμε πολύ. Δηλαδή σήμερα είμαστε αρκετά εύστοχοι, γι' αυτό και βάλαμε και 90 πόντους. Η ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά. Δείξαμε κάποια παιχνίδια ότι μπορούμε. Κάποια παιχνίδια όπου δεν μπορούμε, πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδια όπως η Ομόνια εδώ στο γήπεδο, που είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Όλα τα παιχνίδια τα έχει χάσει αρκετά κοντά. Πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν χτίζεται μια ομάδα από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή. Εμείς δίνουμε υπόσχεση ότι θα δίνουμε και το καλύτερο μας σε αυτό κάθε βράδυ στο γήπεδο και τα υπόλοιπα θα δείξει πού μπορούμε να φτάσουμε. Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος με το που θα φτάσει η ΑΕΛ φέτος? Εγώ σαν άνθρωπος είμαι ρεαλιστής, προσπαθώ να βάζω μακροπρόθεσμους στόχους. Η τετράδα πιστεύω είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δείξαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε και ελπιστούμε να είμαστε εκεί στα πλέι-οφς. Ωραία. Μάρια, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι και ακόμη καλύτερη σεζόν στη συνέχεια. Να είσαι καλά.